Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Σήμερα έχουμε unboxing αλλά και gameplay στο Nintendo Switch για το αγαπημένο παιχνίδι το Wonder Boy Monster Land. Το collection που είχε βγει για το Nintendo Switch είχε κυκλοφορήσει και σε PlayStation 4 και σε PlayStation 5. Θα το ανοίξουμε να δούμε το περιεχόμενο του, να δούμε τα καλούδια, τα ρετρό που έχει μέσα και να δούμε και το actual παιχνίδι, δηλαδή που έχει μέσα τη συλλογή των παιχνιδιών, να τα δούμε λιγάκι και να αξιολογήσουμε κατά πόσο έγινε καλή δουλειά στο να σωματωθούν όλα σε μια δισκετούλα του Nintendo Switch. Είμαστε έτοιμοι? Για φύγουμε το σημερινό μας unboxing και gameplay. Εδώ είμαστε, Anniversary Wonder Boy Collection της Strictly Limited. Ένα ωραίο art design. Από πίσω το κενό. Ωραία, να δούμε τι έχει μέσα. Εδώ λοιπόν μας περιμένει ένα κουτί, ας πούμε, βλέπω εδώ κουτί, το οποίο είναι σαν σανίδα, σαν από ξύλινη υφή, κάπως. Α, όχι, είναι chest. Ή μοιάζει πιο πολύ με τάβλη. Ωραίο. Και τι άλλο έχει μέσα? Έχει μέσα, για να δούμε. Α, ένα βιβλίο. Μ' αρέσουν τα βιβλία. History Art Book. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα που τα κάνουμε, γενικά. Εδώ έχει και όλη την ιστορία των παιχνιδιών. Wonder Boy 1986, το Wonder Boy Monster Land 1987, το Wonder Boy 3 Monster Lair 1988, το Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, το Wonder Boy 5 Monster World 3 και το Monster World 4. Αν νομίζατε ότι το Kingdom Hearts είχε περίεργες ονομασίες, εδώ να δείτε. Είμαι σίγουρος ότι θα επεξηγεί βέβαια πως το καθένα πήρε την ονοματολογία του. Δηλαδή, ας πούμε εδώ λέει Wonder Boy, the second part of the Wonder Boy saga. Εδώ ήταν που εμφάνισε και τα RPG στοιχεία. Running on Sega System 2 hardware. Τα sprites. Εικόνες, στοιχεία του παιχνιδιού, πάρα πολύ ωραίο. Retro Archive. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σου δείχνει και το Ιαπωνέζικο στο Mark 3 πως ήτανε. Πολύ ωραίο. Για να δούμε αν λέει λίγο για τις ονομασίες των παιχνιδιών. Έχω περιέργεια. Wonder Boy 3 Monster Lair 1988. The official third part of the Wonder Boy saga was a very unusual game several ways. Bla 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 bla. Δεν λέει κάτι άλλο εδώ. Εδώ Retro Archive. Ωραίο το Retro Archive, γιατί έχουν σώσει, να το πούμε έτσι, πώς ήταν κάποτε οι εικόνες. Εδώ Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, the fourth Wonder Boy game is not called Wonder Boy 4, not though, but Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. But wasn't there already a Wonder Boy? Yes, of course, that was Wonder Boy 3 Monster Lair. And now there is a second third game, which is actually the official third game of the series. Confused. Don't worry, it's going to get even more convoluted. Ωραίο. Ωραίο. Το παραδέχονται και αυτοί ότι ήταν μπερδεουέι τελείως οι ονοματολογίες. Εδώ είναι το 5, αλλά είναι το Monster World 3. The Wonder Boy name confusion that began with Wonder Boy 3, the Dragon's Trap continued. Συνεχίστηκε λοιπόν, λέει εδώ πέρα. After the two previously released third games, this one was not called Wonder Boy 4, as one might have expected. Αλλά έχει το όνομα Wonder Boy 5 Monster World 3. Άρε φίλε, τέλεια. Αυτά τέλεια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Λοιπόν, σαν ads της εποχής. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
Λοιπόν, πολύ ωραία δουλειά έχει γίνει εδώ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο στη Strictly Limited για αυτή τη στην προσπάθεια που έκανε. Να πούμε ότι η Strictly Limited είναι τύπου σαν Limited Run, την αμερικάνικη εταιρεία που βγάζει αυτά τα περιορισμένα, αλλά αυτή εδώ πέρα είναι γερμανική εταιρεία. Και έτσι και μας έρχονται και λίγο πιο φθηνά, γιατί δεν έχουμε πληρώσουμε από την Αμερική την εισαγωγή. Και πιο γρήγορα. Λοιπόν, εδώ έχει ένα sleeve, φεύγει το sleeve. Εδώ είμαστε στο κουτί. Λοιπόν, πώς ανοίγει τώρα αυτός. Σπρώχνεται. Α, από εδώ ανοίγει. Οκ, το έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, collector coins. Collector coins. Νομίσματα δηλαδή. Τι είναι αυτά τα νομίσματα. Oh, nice. Very nice. Μου θυμίζουν λίγο και τα νομίσματα που είχαμε δει και στο Tears of the Kingdom. Να βγάλω ένα. Τι είναι τώρα, είναι ένα για το κάθε παιχνίδι, είναι. Ναι. Είναι ένα για το κάθε παιχνίδι. Very nice. Μια κοντινή. Οκ. Interesting, λοιπόν. Δεν προσφέρει κάτι άλλο ιδιαίτερο από το απλά κάτι όμορφο που μπορεί κάποιος να βάλει στην συλλογή του ή στο game room του. Εδώ αφίσα μοιάζει αυτό εδώ. Δεν θα το άνοιξω τώρα. Φαντάζομαι ότι είναι το artwork που έχουμε δει εδώ. Εδώ είναι ακριβώς το επόμενο. Λοιπόν, τι έχει εδώ πέρα. Η αφίσα είναι αυτό εδώ. Άρα λοιπόν έχει και κάτι τύπου καρποστάλ εδώ. Ναι. Είναι καρποστάλ. Αυτή η μόδα με τα καρποστάλς. Always lighting for you. Fighting. Τι lighting. Fighting. Always fighting for you. Σωστά. Enjoy your vacation. Οκ. Θα το στέναμε αυτό. Αντί I love New York, I love Monster Boy ή Monster World. Όμορφες καρτούλες λοιπόν. Εδώ έχει το κόσμο, wish you were here. Οκ, nice. Είναι όλα λοιπόν κάτι postal που μπορεί κάποιος πραγματικά να χρησιμοποιήσει. Ενδιαφέρον, χαριτωμένο θα λέγαμε. Χαριτωμένο. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Έχει εδώ, τι είναι αυτά εδώ. Αυτοκόλλητα. Μου φαίνεται ότι είναι αυτοκόλλητα. Ναι, είναι αυτοκόλλητα. Οπότε πάρε και τα αυτοκολλητάκια σου να βάλεις στο τετράδιό σου, στη θήκη του switch σου, πάνω στο laptop σου. Οκ. Okay. Ωραίο και αυτό. Εδώ τι έχουμε. Κάρτα. Απλά είναι μια κάρτα. Είναι από σκληρό χαρτί, πώς να το πω, σαν χαρτόκουτο. Οκ. Εντάξει, αυτό. Εδώ έχουμε CD, The Wonder Boy Collection. Καλά, έχει μουσικάρες, έτσι. Να 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 να. Έχει τέλειες μουσικές. Το Wonder Boy, το Monsterland, πώς το καλό λέγεται, έχει υπέροχα τραγούδια. Λοιπόν, εδώ Wonder Boy Collection. The Card Game. The Card Game. What is this? Τραπουλόχαρτα. Ταρό. Τι είναι. Α. Κάτι.
κάνεις, έχει rules, έχει κανόνες. Μάλιστα. Οπότε φτιάξανε και παιχνίδι επιτραπέζιο με κάρτες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με τα γνώριμα sprites λοιπόν από τη σειρά των παιχνιδιών. Very, very interesting. Ας πούμε, αυτά εδώ δεν χρειαζόταν να τα έχουν, ήταν απαραίτητο. Αλλά είναι όμορφες προστικούλες, οι οποίες δίνουν παραπάνω αξία στο όλο πακέτο. Να πω κάτι, έχω δει στο site ότι ακόμα έχουν κάποια κομμάτια διαθέσιμα. Οπότε μπείτε να το δείτε. Δεν είναι μόνο για το Switch, έχει και για το PlayStation 5 και για το PlayStation 4. Λοιπόν, εδώ τι άλλο έχει. Ένα pin. Από αυτά που μένα μου αρέσει να φοράω. Wonder Boy, αλλά είναι καιρός πίσω, έτσι για να κάνει την αντίθεση μάλλον. Εδώ και άλλα πράγματα. Τι είναι αυτά εδώ. Και άλλα pins. Τι είναι αυτό. Peel the front and back the cover before use. Τι, πόσο ανοίγει αυτό. Α, κατάλαβα τι είναι. Λοιπόν, ωραίο, αυτό είναι ωραίο για ντουλάπα, για ράφι. Αυτό λοιπόν, αυτό που κάνεις είναι φτιάχνεις τη σκηνή, πώς να το πω. Ωραίο, ενδιαφέρον και αυτό, το χάζω σκατουλάκι. Ποιος άλλος έχει. Έχει την κοπέλα από το 4. Πώς τη λένε την κοπέλα, Άσα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Με διορθώνεται. Και finally the game. Και μας λέει λοιπόν ότι έχει μέσα αυτά τα 6 παιχνίδια. Που έχει κυκλοφορήσει το καθένα. Στο Master System, το Wonder Boy. Στα arcades βέβαια. Το είχαμε λιώσει στα arcades. Ήταν η πρώτη μου επαφή. Με το Monsterland εμένα αυτό. Ή όχι, ψέμα, δεν είχα παίξει το Wonderboy. Το είχα παίξει στην παραλλαγή του που είχε βγει στο NES. Εδώ το 4 που είχε βγει στο Mega Drive. Και από τα αγαπημένα μου, εμένα πάρα πολύ είναι το Dragon's Trap. Πραγματικά το λατρεύω το. Αλλά και το Monster World είναι επίσης πολύ ωραίο. Λοιπόν, μιας που το λέω αυτό, κάτσε να το ανοίξουμε κιόλας. Γιατί συνήθως κάτι άλλο βάζουν μέσα. Κάτι άλλο βάζουν μέσα, συνήθως. Και θα κάνουμε και μια μικρή αντιπαραβολή. Λοιπόν, τι έχει μέσα. Α, οκ. Έχει μέσα ένα βιβλιαράκι έξτρα. Manual. Ορίστε. Πλέον δεν έχουμε manual στη σύγχρονη εποχή, όμως εδώ τιμάει η limited run, πήγα να πω. Η strictly limited τιμά τον πελάτη, τον καταναλωτή και του έχει και ένα μικρό manual. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό που θέλω λίγο να σας δείξω και πάμε αμέσως μετά στο gameplay να το δοκιμάσουμε είναι εδώ λοιπόν έχει τα original παιχνίδια, έτσι, τα original όπως τα θυμόμαστε, τα retro. Όμως τα περασμένα χρόνια, από το 17, ξεκίνησε μια προσπάθεια που είχαν γίνει remake κάποια από τα παιχνίδια και να σας τα δείξω τώρα ένα-ένα ποια είναι αυτά. Ξεκινάμε με το Wonder Boy The Dragon's Trap. Εδώ μια προσπάθεια από την .emu. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Και εδώ λοιπόν έχει μέσα βιβλιαράκι, έχει μέσα το δράκο. Αυτό έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Σου κάνει retro mode. Δηλαδή την ώρα που παίζεις, αυτό από πίσω κάνει emulation το original παιχνίδι. Και όπως παίζεις, δηλαδή και στον αέρα να είσαι, αν πατήσεις ένα συνδυασμό κουμπιών, στο γυρνάει σε retro. Και στη retro μουσική
και στο Retro Outlook. Το μοντέρνο παιχνίδι του πραγματικά είναι πανέμορφα τα γραφικά του και είναι όλα ζωγραφισμένα στο χέρι. Άρα λοιπόν, όποιος δεν το έχει παίξει, πρέπει να πάει να το αποκτήσει άμεσα. Είναι και διαθέσιμο και στο shop. Λοιπόν, μια άλλη εξαιρετική δουλειά που έγινε σε remake είναι το... δεν είναι remake. Είναι το Monster Boy and the Cursed Kingdom. Είναι συνέχεια των παιχνιδιών των Monster Boys. Πάρα πολύ ωραία δουλειά και εδώ. Με πάρα πολύ όμορφα art style. Είναι απλά πανέμορφο. Είναι συνέχεια των original παιχνιδιών. Επίσης, όποιος δεν το έχει πάρει, πρέπει να πάει να το αποκτήσει. Εδώ έχει μέσα και αυτοκόλλητα και βιβλιαράκι και αυτό. Beautiful game, πάρα πολύ satisfying. Και remake, να το, Asha in Monster World, είναι το 4 αυτό. Remake λοιπόν του 4. Με καινούργια γραφικά. Περιορισμένα κομμάτια είχαν βγει σε physical, δείχνει ότι είναι 3.500 μόνο είχαν κυκλοφορήσει. Πολύ άλλη δουλειά επίσης και με αυτό. Επομένως, για τους λάτρεις της σειράς Wonder Boy, αυτά τα τρία πιστεύω ότι είναι must. Και εδώ σε ένα πακετάκι όλα τα retro παιχνίδια. Λοιπόν, για φύγαμε να κάνουμε λίγο τώρα το gameplay μας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Pro Controller, συνδεδεμένο το Switch. Πάμε λοιπόν να δούμε Wonder Boy Collection. Να δούμε τι μας περιμένει εδώ. Έχω περιέργεια να ακούσω και τις μουσικές, τις μελωδίες. Να δούμε λίγο εδώ πώς είναι το emulation, η ανταπόκριση, η απόκριση. Bliss Brain. Okay. Εδώ λοιπόν είναι studios που έχουν εργαστεί την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Πάμε στα αγγλικά. Λοιπόν, Wonder Boy. Wonder Boy in Monsterland. Οκ, okay, δείχνει λοιπόν εδώ, έχει και μια μικρή επεξήγηση. Gallery, View Credits. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο μας λέει ότι premiered στα Arcade το 1986. Αχα! Και εδώ έχει και τις διάφορες συσκευές τις οποίες κυκλοφόρησε. Οπότε, ναι, μένει το πρώτο παιχνίδι, αλλά σου έχει κιόλας να το παίξεις στα διάφορα συστήματα, ε. Πολύ ενδιαφέρον. Original game. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε αυτό εδώ. Full screen preview. Και back... Ωπα, να το εδώ. Πατάω αυτό δηλαδή. Start game. Hold the plus button to start the game. When playing, you can use this button to return to the menu. Start game back. Οκ, για πάμε λοιπόν, πατάω εγώ start button, νομίζω ότι το πατάω. Ναι. Θέλει να το πατάς παρατεταμένα. Οκ, λοιπόν, Wonder Boy. Full screen emulation εδώ. Πατάω εγώ πάλι το start. Και απλά με πήγαινε εκεί. Οκ, λίγο τα controls είναι λίγο μπέρδεμα, ε. Λοιπόν, τι πατάω τώρα εγώ. Πατάω πάλι start, έλα. Σαν να ξεκίνησε. Πατάω πάλι start. Αχα. Όπα, έχει και rewind function. Με το ZL. Οκ. Okay. Πάλι το start όμως, παιδιά, ποιο είναι. Απλά τα πάτησα όλα τα κουμπιά. Μέχρι κάτι να ξεκινήσει. Μάλλον του βάλα credits. Λοιπόν, δεν μας τα εξηγείς πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, τα κουμπιά, πώς παίζει. Εδώ θα προτιμήσω εγώ το D-pad και όχι το... Οκ, okay, so κάνει jump με το B. Responsiveness είναι πολύ καλό. Εδώ είναι που παίρνουμε... τα σφυριά και μετά είναι που παίρνουμε το πατίνι. Οκ. Ωραίο είναι που κάνει το full screen.
Αχα. Οκ. Έπρεπε να ήμουν πιο γρήγορος στο να παίρνω τα φρουτάκια. Συγγνώμη, παιχνίδι, αλλά και εγώ προσπαθώ να σε μάθω λίγο. Πείτε μου ποιοι το παίζατε αυτό back in the day. Έχω περίεργα να δω στα comments. Ποιοι παίζανε αυτό το original, πρώτη έκδοση του παιχνιδιού. Να και τα πατίνια μας. Εγώ το έπαιζα στο NES. Αλλά δεν ήταν από τα παιχνίδια τα οποία προτιμούσα πάρα πολύ. Δεν μου άρεσε αυτό το mechanic με το πατίνι. Μετά, δεν ξέρω, έχανα εύκολα. Ήμουνα συνηθισμένος στο να παίζω Mario platform παιχνίδια και όχι τόσο πολύ αυτό. Και έτσι δεν ήταν στις προτιμήσεις μου. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Εδώ έρχονται κάτι κοτρώνες, αν θυμάμαι καλά. Παιδιά, από εδώ ξεκίνησε... Να εκεί κοτρώνες. Πω, με τη μία πεθαίνεις. Από εδώ ξεκίνησε όλο το genre, να πω έτσι, της σειράς του Monster Boy. From this game. Και έχει και μία πολύ περίεργη ιστορία με την Hudson Soft, αυτό το παιχνίδι, και την Hudson Soft και τη Sega. Πρέπει να το ερευνήσω λίγο αυτό, να το κάνουμε επεισόδιο, retrocumentary επεισόδιο, γιατί τι έγινε. Επειδή μαλώσανε και δεν τα βρήκανε, στα μετέπειτα παιχνίδια που κυκλοφόρησε από τη μία η Hudson Soft με το New Zealand Story, I have to look it up, δεν μπόρεσε να ξαναχρησιμοποιήσει ακριβώς το ίδιο sprite του χαρακτήρα, αλλά τα παιχνίδια μετά μοιάζανε. Λοιπόν, για να μην τα λέω λάθος, πρέπει να το ψάξω και να το κάνουμε ιστορία. Να το δούμε. Αλλά θυμάμαι αυτό, ότι μαλώσανε με την Hudson Soft και κάποιος, ένας από τους δύο, δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το sprite. Θα το ψάξω. Ωραία, οκ. Okay, το κλασικό λοιπόν παιχνίδι του Wonder Boy. Λοιπόν, θα βγω έξω, γιατί τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι που πιο πολύ γουστάρω να παίξουμε. Ένα speedrun και να δούμε πώς θα πάμε στο speedrun. No speedrun. Εδώ έχει και κάποια options. Controls. Όχι. Run, bla, μάλιστα. Μπορείς να αλλάξεις. Gameplay enhanced. You can also high jump without moving. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, χακές εδώ, φίλε. Κάνουμε και χακές. 5 lives free play. Ωραίο κάνεις χακές. Κάθε πότε παίρνει ζωή, αν είναι normal, difficult. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Βίντεο. Τι είναι το βίντεο? Display DR. Ένα προς ένα. Perfect. Okay, οπότε εδώ κάνεις αυτά τις ιστορίες. Scale filter crispy. None. Μάλιστα. Wallpaper. Το αλλάζεις το wallpaper τι θες να είναι. None ή αυτό. Okay. Shaders. Oh, να είναι ρετρό. Και κάνει και την κούρμπα πάνω, σαν να είναι τηλεόραση, ρε φίλε. Mask type. Σου αλλάζει εδώ τα scan lines. Intensity. Ψσσσ, τι λες ρε, γίνεται τέτοια πράγματα. Curvature. Κοίτα εδώ η καμπύλη πως γίνεται. Τι λες ρε φίλε. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε, το curvature το παράκανα εγώ τώρα. Να το κάνουμε λίγο έτσι και να του αλλάξουμε αυτό εδώ. Να παίξουμε λίγο έτσι, να δούμε πως μοιάζει. Ή το παρακάνω τώρα εγώ, λίγο το έχω παρακάνει. Για να δούμε, resume game. Wow. Φίλε, είμαι πίσω στο 1986. Τι λες τώρα. Δεν ξέρω. Ποιος το γουστάρει αυτό εδώ πέρα έτσι να παίζει με πειραγμένα τα settings. Για
θέλω να ακούσω. Του προσδίδει μια γλυκύτητα, μια ρετρίλα θα λέγαμε. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Τώρα αυτό ισχύει μόνο για το παιχνίδι που το άλλαξα. Λοιπόν, πατάω πάλι εγώ το plus παρατεταμένο. Ευτυχώς έπιασε. Λοιπόν, maps, τι είναι το maps? Δηλαδή, ω, και κλεψιά! Σου έχει μέσα στα maps που θα βρεις τα αντικείμενα. Okay. Τι λέει ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε πίσω. Α, σου έχει και save state. Οπότε εδώ έρχεσαι και λες στο slot 1, bap, το κράτησα εκεί πέρα, το κρατάω. Load state, φορτώνεις όποιο θες. Very nice. Close game. Λοιπόν, στο system 1 είπαμε, είμαστε στο Wonderboy, έτσι, ναι. Και τώρα εδώ το έχει στα άλλα συστήματα, δηλαδή σου λέει εδώ Revenge of Drunken, Game Gear. Να το δούμε λίγο στο Game Gear πώς είναι, να το δούμε λίγο στο Japan. Για πάμε λίγο στο Japan. Θα έχει Japanese κιόλας ή... Okay, του πάτσα το plus. Σας λέω και λίγο τι κουμπί πατάω. Μάλιστα. Οπότε εδώ έχει το Game Gear Port. Έχει και το Rewind Function, να θυμίσω πάλι. Με το ZL, οπότε άμα πεθάνεις, το πας πίσω. Έλα, δώσ' το. Δεν το πιάσει αυτό. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν, πώς να το πω, χορταστική έκδοση που σου δείχνει, σου έχει και τις παραλλαγές του παιχνιδιού στις υπόλοιπες συσκευές. Οπότε αν κάποιος από εσάς είχε παίξει με μια συγκεκριμένη έκδοση του παιχνιδιού, μπορεί να βάλει και να παίξει με την, αυτή την έκδοση με την οποία θυμάται και έχει τις αναμνήσεις του. Λοιπόν, close game. Πάμε back. Πάμε back. Wonder Boy. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ λέει a year after the first part, Wonder Boy in Monster Land was released as a sequel. But its gameplay was very different from the original. Τα λέω λίγο αμερικάνικα, sorry παιδιά. Λέει λοιπόν ότι είναι πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο το Wonder Boy. Και επίσης λέει ότι θεωρείται one of, if not the first action RPG. Το the είναι κεφαλαία. Δηλαδή θεωρείται από τα πρώτα RPG. Εγώ αυτό θυμάμαι λοιπόν να παίζω στο arcades. Εδώ έχει το Master System έκδοση. Εδώ έχει την arcade έκδοση την οποία εγώ ήξερα. Πάμε να το δούμε στο System 2 World. Start game. Εδώ πάλι έχει τις επιλογές με τα βίντεο. Ναι. Σου έχει πάλι εδώ crispy. Shaders, α, ναι, να το CRT και τα τι αυτά. Ωραία, οκ, okay. Θα το κρατήσω, δεν θα, θα παίξουμε χωρίς CRT τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε start game και να δούμε εδώ περί τίνος πρόκειται. Credits, πώς βάζω credits? Plus, όχι, το plus δεν είναι. Πατάω shoulder buttons, τα shoulder buttons δεν είναι. Με... πατάω όλα τα κουμπιά ταυτόχρονα, δεν είναι. Πατάω το plus, δεν είναι. Πατάω το minus, δεν είναι. Ρε... strictly limited. Τι πάτσα τώρα? Τι? Παιδιά, δεν ξέρω τι πατάω. Καλά, άμα σας πω τι πατάω, πατάω συνδυασμό πάνω και X. Τώρα, τι πάτησα? Ναι, πάνω και X, παιδιά. Πατάω μόνο το X για να δούμε, μόνο το X. Τίποτα. Πατάω πάνω και X. Πάλι τίποτα. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν. Dude. Dude. Ξέρετε ποιο κουμπί είναι? Πρέπει να πατήσω το joystick μέσα. Πού το λέει αυτό να το ξέρουμε? Λοιπόν, οκ.
πω, πω. Ήμουνα 9 χρονών. 10 πρέπει να ήμουνα. Θυμάμαι που έβαζα τα coins στο arcade μηχάνημα για να παίξω. Και νιώθα ένα μικρό άγχος όταν έπαιζα. Γιατί, επειδή ήταν, είχα συνηθίσει εγώ να παίζω με το NES το Zelda. Και είχα το άγχος, δεν ξέρω ότι άμα χάσω χάνω τα λεφτά και πρέπει να ξαναβάλω. Απλά ήμουν συνηθισμένος να παίζω τέτοιου παιχνίδια στο σπίτι, ας πούμε. Και επίσης θυμάμαι που μαζευόμασταν εκεί στο χωριό με την παρέα και ένας άλλος λόγος που είχα άγχος ήτανε γιατί άμα έχανα θα κάνα πολλή ώρα να ξαναπαίξω. Επειδή ήμασταν πολλά παιδιά που περιμέναμε να παίξουμε. Και όσο να είναι μπροστά και όλες στους φίλους σου θέλεις να επιδείξεις ότι έχεις την ικανότητα, ας πούμε. Μπράβο, το φίδι άλλαζε χρώμα ανάλογα με το την κατάσταση του health του. Α, εδώ έχω να αντιμετωπίσω τον Χάροντα τροποτινά. Και αυτός έχει που είναι πορτοκαλί και γίνεται κόκκινο. Τώρα πέδαμε. Εδώ δεν πρέπει να πάρουμε το κλειδί γιατί μετά δεν παίρνουμε τα coins. Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή εδώ. Πόσα χρόνια είχα να το παίξω αυτό το παιχνίδι. Α, παιδιά δεν το έχω παίξει. Επειδή δεν το έχω κιόλας. Δεν το έχω παίξει καν σε emulation. Έχω να το παίξω 30 years. Literally. 30 years. Αλλά επειδή έχω παίξει πιο πρόσφατα τα παιχνίδια που σας έδειξα, τα remake του το Monster's Trap για παράδειγμα, όλα αυτές τώρα οι φιγούρες και όλα αυτά μου είναι πολύ οικεία. Έχουμε χρήματα, πόσο λέει, έχω 95. Θέλω να το πάρω. Πατάω τα κουμπιά, το πήρα ή δεν το πήρα, το πήρα. Μάλιστα. Για να ακούσω και από εδώ αναμνήσεις, ρε παιδιά, με ποια σειρά παίρνατε, ας πούμε, εδώ τα... κάνατε level up. Τώρα εγώ εδώ δεν έχω πλέον χρήματα, οπότε δυστυχώς έξω. Οπότε είχε σημασία να κάνεις grind για να πάρεις coins και να μπορείς να ψωνίσεις. Αλλά τι ωραία ιδέα, έτσι, της Sega να κυκλοφορήσει στα arcades ένα RPG τύπου παιχνιδιού. Σωστά, εδώ είναι καλό να τα έχεις και αυτά. Τώρα δεν πήρα τίποτα, δεν έχω χρήματα. Αλλά ενώ μπαίνω και αυτοί ξανακάνουν respawn, επειδή μου δώσανε πριν coins, τώρα τίποτα. Σου λέει μεγάλη τα πήρες πριν. Επίσης το άλλο που είχε το μυστικό εντός αγωγικών είναι που εδώ μέσα στα δέντρα αυτά εδώ πέρα πήδαγες και σου βγαίνανε coins. Ή ξέρω εγώ σε κάποια άσχετα σημεία που είναι πήδαγες. Αυτά μικρά μυστικάκια που είχαν τα παλιά παιχνίδια είναι πολύ χαριτωμένα, ρε φίλε. Δεν ξέρω, τα σύγχρονα παιχνίδια προφανώς δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Να σου είχε ένα τέτοιο μυστικό είδος, ας πούμε. Ότι α, κάνεις jump εδώ, έχει ένα secret. Λοιπόν, ναι, όλα αυτά τα sprites τώρα μου θυμίζουν την εξέλιξη του παιχνιδιού που θα τα δούμε σε λιγάκι. Δεν έχω πάρει εγώ τώρα σπίδα και that's very bad. Ωραία. Πω, χάρηκα πάρα πολύ που το είδα και θα παίξω οπωσδήποτε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν είμαστε τώρα εδώ μόνο εγώ για να διασκεδάσω. Πρέπει να δούμε λίγο και τα παιχνίδια. Ωραία, πατάω το plus παρατεταμένα. Και εδώ κανονικά πάλι έχει save state, έρχεσαι, κάνει save. Αυτά είναι τα ωραία του emulation. Τα κακά του emulation που εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές είναι ότι μου αρέσει να παίζω με τα original controllers και γενικά το συνέστημα του hardware. Λοιπόν, anyway, έχω βάλει εδώ λοιπόν το save state. Εδώ στο maps
Τι δείχνει άραγε? Ω, σου δείχνει και τα μυστικά, φίλε. Καλό. Καλό αυτό. Σου λέει, κοίταξε να δεις εδώ, αν πας κάτω από το νερό, έχει να πας από εκεί πέρα. Very interesting. Ή μπορεί απλά να είναι μια πόρτα που σε πάει και εγώ τώρα να λέω ότι είναι μυστικό και να μην είναι τελικά μυστικό. Οκ, μέχρι τέλους. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Save, enter, start, πολύ ωραία, close game, back. Και εδώ έχει τα υπόλοιπα συστήματα, να το δούμε λίγο πώς έμοιαζε τα γραφικά το σούμε στο Master System. Έτσι, που περιέργεια να τα συγκρίνουμε, το ένα ήταν arcade. Ωραία, μια χαρά φαίνεται το port που μέχρι στιγμής. Εντάξει, αξιοπρεπέστατο. Είναι λίγο πιο αργό. Είναι, δηλαδή τα frames του είναι λίγο, ας πούμε, πιο αργά, το αισθάνομαι εγώ. Αλλά ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Είχες το Master System σου και έπαιζες αυτό, την παιχνιδάρα την έπαιζες στο arcades. Πήγαινε σπίτι σου και το έπαιζες μόνος σου, άπειρα, χωρίς να σε ενοχλεί κανένας να σε ζαλίζει. Μια χαρά. Αξιοπρεπέστατο. Εδώ δεν έχει το χρωματισμό για να καταλαβαίνεις πότε πεθαίνει ο αντίπαλος. Μου φαίνεται. Έλα, το πήραμε. Για να δούμε εδώ το φάντασμα. Πάντως, ναι, είναι το ίδιο παιχνίδι. Ναι, δεν... Α, όχι, εδώ το έχει αυτός. Είναι κόκκινο και πέθανε και πιο εύκολα. Α, πήρα το κλειδί. Λοιπόν, ωραία. Για να βγούμε έξω. Έχει και εδώ αυτός options που στο κάνει πιο εύκολο. Για να δούμε. Rewind, speed, video, gameplay. Gameplay, magic attack. Α, μάλιστα, to use the magic button. Οκ. Α, να δούμε λίγο, για να πάω πίσω στο προηγούμενο. Να ξαναδούμε πάλι εδώ, τι έχει αυτός για options. Κάνει και εδώ κλεψιές. Gameplay, starting lives, να έχει εδώ και εδώ κλεψιές. Bonus lives, difficulty, magic, ωραία. Λοιπόν, πολύ καλά. Για να προχωρήσουμε λίγο, εδώ σε ένα από τα δικά μου τα αγαπημένα. Λέει το 1988, το Monster Lair. Είναι the player was channeled by 16 unique quick comical design bosses, ναι. Να το δούμε στο Genesis. Yeah. Έχει και εδώ options αυτός? Όχι, δεν έχει κλεψιές options. Το σήμα της Sega. Sega. Πατάω start. Start. Yeah. Τι ωραίο side-scrolling παιχνιδάκι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι ωραίο σάγκα παιχνιδιών έφτιαξε η Sega. Look at this, this is a beautiful game. Ωραία sprites. Wow, I haven't played this game in years. This is beautiful. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να ακούσω ποιοι παίζανε τη σειρά των παιχνιδιών. Ο πλάρα αυτή εδώ, έτσι. Θέλω να ακούσω ποιοι ήταν αυτοί που έπαιζαν με τα Wonderful παιχνίδια που ήταν το αγαπημένο σας. Ωραία και ζωντανά τα χρώματα και τα sprites. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πάλι τα μυστικά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Εγώ τώρα, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έτσι μπορώ να παίζω άπειρες ώρες εδώ, έτσι τώρα απλά να χαζεύω. Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, το πατάω. Κάνω close game. Close game.
Πάρα πολύ ωραία. Wonder Boy 3 Monster World 2. Είναι τόσο confusing αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, Sega Mark 3 στο Game Gear, το Master System. Λοιπόν, πάμε να το δούμε εδώ πέρα στο Master System για να δούμε τι μας περιμένει. Έχουμε και password εδώ, έχουμε και continue και new game. Before you is the Master World. Monster World, Master World, Monster World. Ναι, είναι εκεί ο δράκος λέει λοιπόν και μας αναμένει. Τι ωραία μουσική. Λοιπόν, εδώ υποτίθεται ότι το παιχνίδι συνεχίζει από εκεί που τελείωσε το προηγούμενο παιχνίδι. Και γι' αυτό το λόγο είμαι full σε καρδιές πάνω. Μέχρι στιγμής την έχω πατήσει παντού, έτσι. Ξεχνάω τι κάνει αυτό. Όχι! Το παιχνίδι αυτό λέγεται αλλιώς και Monster's Trap. Oh no, έκανα λάθος, δεν πάω πίσω. Έπρεπε να πάω την πάνω πλευρά. Είναι... πώς λέγεται... Παγίδα. Πρέπει να πας από πάνω. Yeah, this is a fantastic game. Θέλω να, πάω, να το πετύχω, να πάω λίγο στην πόλη, στην κεντρική. Τώρα πάω από κάτω. Δεν θυμάμαι. I think πάω από κάτω. Θέλω να ακούσω τις υπέροχες μουσικές. Πάω από εδώ μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά. Εύχομαι να θυμάμαι σωστά. Οκ, okay, καλά είμαστε, από εδώ πάμε. Και ξαναπολεμάμε πάλι το δράκο. Είναι τόσο ωραίο. Πώς το σκέφτηκε αυτό η Sega. Τόσο πρωτοποριακό, ρε φίλοι. Τι είπαμε, 1989. Πόσο πρωτοποριακό. Ξαναπολεμάς πάλι το δράκο. Δηλαδή, εκεί που ήσουν στο περασμένο παιχνίδι. Νοου. Νοου. Ανάθυμα θυμάμαι πώς τον πολεμάω. Okay. So far, I'm not doing very well. Έχω και το φίλτρο. Πώς το χρησιμοποιώ το φίλτρο. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Μέχρι στιγμής, I think, πλήρη αποτυχία. Okay, I'm trying my best. I don't know why I couldn't do that τόση ώρα. Shoot me, shoot me. I'm jumping and... Μαχαιριά. Jump και μαχαιριά. Jump και μαχαιριά. Jump και μαχαιριά. No. Δεν θέλει πολύ αυτός, γιατί επειδή είναι και καλά προσομοίωση του αληθινού παιχνιδιού. Γενικά θέλει γρήγορα, από ό,τι θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά. Έλα, λίγο ακόμα θα θέλει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Έλα. Okay. So, τώρα, τι γίνεται. Μεταμορφώνεσαι σε δράκο. Οπότε τώρα ξεκινάει η ιστορία σου, όπου φεύγοντας από εδώ πέρα από το κάστρο, το θέλω αυτό, με την τόση ζωή που έχασα. Τώρα απλά, σωστά. Πατάω όλα τα κουμπιά και πατάω και επάνω. Έχω λίγο ένα πρόβλημα να βρω τα κουμπιά, έτσι. Λοιπόν, τι είπε να κάνω εδώ για να θυμηθώ. Πέφτουν αυτά εδώ, ναι.
απλά πρέπει να φύγω γρήγορα. Κάτι θυμάμαι την πυροβολά από τον τοίχο. Γιατί θυμάμαι κάτι τέτοιο. Τι ωραία μουσική. Δεν είναι και πολύ συγχωρετικά αυτά εδώ πέρα τα τούπλα που πέφτουν από πάνω. Okay. Come on, dude μου. Εδώ είναι. Έλα. Πρέπει να ανέβω πάνω. Α, πρέπει να το αφήσω να τελειώσει, ε. Ναι. Σωστό. Ναι, σωστά, σωστά. Και τώρα εδώ είναι η έξοδος. Δεν θέλουμε να ξαναμπούμε πάλι μέσα. Θέλουμε να φύγουμε από εδώ και να πάμε στο σπιτάκι μας. Που είναι κάπου από εδώ. Καταστρέφεται, δείχνει το κάστρο του δράκου, αλλά έλα που μας καταράστηκε και είμαστε και εμείς δράκος τώρα. And now, proceed with your adventurous undertaking. Wonder Boy 3. The Dragon's Trap. Σωστά, το Dragon's Trap, η παγίδα του δράκου. Αυτή η μουσικούλα, φίλε. Λοιπόν, και εδώ τώρα είμαστε πίσω στην πόλη, ας πούμε, και ξεκινάει η καινούργια μας περιπέτεια, όπου σιγά σιγά πρέπει στις πίστες που κάνουμε να αλλάζουμε μορφή, εδώ είναι η νοσοκόμα, αλλάζουμε μορφή και γινόμαστε διάφορα πράγματα. Να μην κάνω spoiler για όποιον δεν το έχει παίξει, και για όποιον το έχει παίξει πείτε μου στο comment τι αναμνήσεις γεννάει πίσω αυτό το παιχνίδι. Εδώ το γουρούνι, το κλασικό. Λοιπόν, αυτοί οι χαρακτήρες εμφανίζονται και στο καινούριο παιχνίδι που σας έδειξα, που έχει βγει. Έχει αναφορά και στους χαρακτήρες και στον ήρωα του κάθε Monster Boy. Λοιπόν, άλλο επεισόδιο θα το κάνουμε αυτό. Τι ωραία μουσική. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα μπορούσα να παίζω εδώ ώρες. Να προχωρήσω όμως παρακάτω και να δούμε το εξής. Close game. Λοιπόν, αυτό ήταν στο Master System και έχει βγει και στο Game Gear. Θέλω να δω λίγο τα γραφικά στο Game Gear να τα σκρίνω. Δεν θα απέχει πάρα πολύ. Before you is the monster world. Ωραία, όχι, τα γραφικά είναι... είναι και γρήγορα. Πολύ speedy. Μεγάλα τα γραφικά για να χωράνε και στην οθόνη του Game Gear. Έκανε και fast forward. Ωραία. Very nice. Έχω περίεργη να δω κάτι τώρα λίγο, το σκεφτικά. Για το Game Gear έχει άλλα options. Για να δούμε. Βίντεο. Α, θα προτιμούσα ίσως αυτό εδώ. Wallpaper πάλι έχει... Αυτό. Okay. Crispy, τα pixel δηλαδή είναι crispy. Shaders, εδώ τι άλλο έχει. Τίποτα, πάλι σου λέει CRT. Μάλιστα. Okay, λοιπόν. Φεύγουμε. Close game. Και close game. Και πάμε να δοκιμάσουμε τώρα Monster World 3 Wonder Boy in Monster World. Ό,τι να είναι, φίλε. Το πέμπτο παιχνίδι λέει, της σειράς που βγήκε το 1991 στο Mega Drive. Genesis, Mega Drive, Master System. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το δούμε στο Mega Drive. Πάμε να το δούμε στο Mega Drive. Start game. Λοιπόν, αυτό εδώ... Εγώ δεν το έχω παίξει.
Α, μάλιστα. Japanese, ε. Α, το βάλουμε στα αγγλικά. Genesis. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι δεν το έχω παίξει. Μοιάζει με την, με το RPG παιχνίδι. Έτσι όπως είναι η αριθμή, έχω μπερδευτεί. Μοιάζει με το 2 τέλος πάντων. Και αυτός ο χαρακτήρας κάνει την εμφάνισή του στην καινούργια έκδοση του παιχνιδιού. Εγώ πατάω τώρα εδώ πέρα συνέχεια να πάει πιο γρήγορα. Ωραία. Πολύ όμορφο το visual style του. Το Mega Drive μπορούσε να αποδώσει πάρα πολύ όμορφα sprites και γραφικά και μεγάλη ποικιλία στα χρώματα των παλετών. Εδώ μοιάζει λοιπόν με την έναξη για το 2. Είναι πάλι εδώ ο κορμός του δέντρου. Εδώ έχει coins. Όχι, δεν έχει coins. Εδώ μιλάμε με τον άνθρωπο, μάλιστα. Και μας λέει πάλι την πρικίπισσα, μπλα 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 μπλου μπλου μπλου. Τα ίδια και τα ίδια, ρε αδερφάκι μου, να πούμε. Δηλαδή πάλι θα έχουμε εδώ το μάγο στο τέλος. Εσείς που το έχετε ξαναπαίξει το παιχνίδι βέβαια ήδη γνωρίζετε, εγώ δεν γνωρίζω. Δεν το έχω παίξει. Πρώτη μου επαφή λοιπόν. Για να δούμε αν θα είναι ο μάγος. Α, όχι, οπότε είναι λίγο διαφορετικό, οκ. Okay. Αχα, έχει και storyline. Πάρα πολύ ωραία τα γραφικά, παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω παιχνίδια με pixels, αλλά δεν εννοώ τα καινούργια που μοιάζουν με τα παλιά, εννοώ τα actual παλιά και τρελαίνομαι πάρα πολύ. Beautiful, beautiful. Εδώ πέρα κάνουμε grind τώρα και μαζεύουμε και πολλά coins. Όχι, γιατί να είμαι τόσο άστοχος. Να πέσουμε εδώ. Οκ, δεν έχει κάτι μυστικό από κάτω. Το ωραίο είναι σου δείχνει και το health του αντιπάλου σου στην μπάρα που είναι κάτω από τις καρδιές. Εδώ, να πέσουμε. Κάνα μυστικό. Όχι. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, όπως σας είπα και με τα προηγούμενα παιχνίδια, θα μπορούσα να παίζω εδώ τώρα εγώ συνέχεια. Ο σκοπός είναι λίγο να δούμε τα games. Λοιπόν, close game. Close game. And στο Master System, Genesis. Εντάξει, θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Monster World 4, που είναι και το τελευταίο και είναι με την Asha. The sixth and last part of the original Wonder Boy series. Όπως είπα, έχει βγει το καινούριο. Το Monster Boy. Το καινούριο. Λέγεται. Λέγεται Monster Boy. Ενώνει το Monster με το Wonder Boy. Λοιπόν, Monster World. Mega Drive και Genesis. Θα πάω στο Genesis για να είναι αγγλικά στα σίγουρα. Sega. Και εδώ έχει πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Αυτό το έχω παίξει στο remake του. Ωραία animations της εποχής, ρε παιδιά, έτσι. Τόσο λαχταριστά αυτά τα γραφικά, δεν ξέρω. Κάτι με αγγίζουν μέσα στην ψυχή μου.
Λοιπόν, για να πάμε. Κοίτα εδώ, τα parallax scrolling από πάνω, από κάτω. Τα κινούμενα sprites, τα περιβαλλοντολογικά που είναι τα φυτά. Amazing, amazing. Το κάνω λίγο το fast forward, μπας και πάει λίγο πιο γρήγορα. Πάρα πολύ ωραία. Very nice. Με κάτω έχεις την ασπίδα, παντώντας κάτω. Πάρα πολύ όμορφα sprites. Συνεχίζει εδώ το μοτίβο ότι όταν έχεις μπει σε ένα χώρο είναι λίγο διαφανές και καλά η πόρτα, ας πούμε. Εδώ βλέπεις ότι και άλλα σημεία που μπορείς να πας. Με το start έχεις πρόσβαση στο inventory σου. Με το πάνω μπορείς και μιλάς με τους χαρακτήρες. Beautiful sprites. Εντάξει, δεν θα παίξω. Το παιχνίδι αυτό πάλι είναι RPG παιχνίδι, δεν θα τελειώσει ποτέ. Όπως είπαμε και πριν, το concept ήταν να δούμε τι παρέχει λοιπόν αυτό το Anniversary Collection. Κάναμε το unboxing μας, είδαμε ότι στην ουσία το πακέτο, το κουτί είχε μέσα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Ρετρό πραγματάκια για όσους έχουν παίξει έστω και ένα από τα παιχνίδια του Wonder Boy. Είμαι σίγουρος ότι σας αγγίζει. Και από εκεί πέρα θεωρώ ότι αυτή εδώ η συλλογή που έχει μέσα και τα 6 παιχνίδια, να τα ξαναδούμε πάλι λίγο. Έχει μέσα, κάνουμε εδώ close game, με τα κουμπιά έχω λίγο ένα πρόβλημα. Λοιπόν, έχει μέσα 6 παιχνίδια και είδαμε ότι έχει και τις παραλλαγές και για Master System. Ένα παιχνίδι μπορεί να βγει και στο Mega Drive, είναι στο Master System, ή στο Arcade το έχει και στο port του, στο Game Gear το έχει και στη Ιαπωνέζικη έκδοση. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχει ένα gallery, το οποίο δεν το είδαμε το gallery. Wonder Boy in Monsterland, Illustration System, Mark System, Monster Layer. Τι έχει εδώ μέσα? Α, σου έχει εδώ τα cover arts, manual. Οπότε αν είχες το manual, το βλέπεις εδώ πως ήτανε. Πως ήτανε το κουτί. Ρε εσύ, έχει γίνει πάρα πολύ ωραία δουλίτσα. Πραγματικά έχει γίνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Είναι εντυπωσιακό. I'm very impressed. Θα μου άρεσε αν είχε... Κάτσε να το ψάξω λιγάκι. Αν πάω πάλι στο παιχνίδι, όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ στο gallery είμαι, Wonder Boy Collection. Α, εδώ έχει ένα art book. Okay, και εδώ έχει και ένα soundtrack. Α, έχει soundtrack. Soundtrack λέει, αλλά εγώ βλέπω ζωγραφίες εδώ. Okay. Μάλιστα. Book, boy. Έχει τους χαρακτήρες. Μάλιστα. Very nice. Ωραία, λοιπόν. Εύχομαι να σας άρεσε και αυτό το επεισόδιο unboxing retro review του παλιού παιχνιδιού, λοιπόν, του Wonder Boy, σε αυτό το collection έτσι όπως κυκλοφόρησε από την Strictly Limited Games. Θέλω να μου αφήσετε λίγο τις εντυπώσεις σας και για τα ίδια τα παιχνίδια, αν σας βάζει λίγο στο πειρασμό να αποκτήσετε και εσείς αυτό το παιχνίδι, επειδή έχει λοιπόν όλη την συλλογή μέσα και είναι το anniversary όπως λέει. Εύχομαι να σας άρεσε το επεισόδιο, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!